Το ποτάμι του Θεοδωράκη πρόσκειται στην Ευρώπη. Και είναι κατά της εξόδου της χώρας μας από την Ευρώπη. Σαφώς. Εγώ είμαι φιλοευρωπαϊστής όπως και να κάνει, και το ποτάμι είναι φιλοευρωπαϊκό ακόμα καλύτερα. Το ποτάμι το γνωρίζουμε. Το ποτάμι μου θυμίζει ο αρχηγός του, τον Παπανδρέου, τον Γιώργο, τότε που βγήκε με τη Βούρια από πίσω. Μια από τα ίδια δηλαδή. Κάπου θα ξεφουσκώσει κι αυτός, γιατί βλέπουμε τώρα κάτι συνεντεύξεις, κάτι από τα μέλη του ποταμιού, εν πάση περιπτώσει, που είναι τελείως έξω από τα ελληνικά. Αυτά που έχουμε μάθει χρόνια στην ιστορία. Πάνε να μας μετατρέψουν την ιστορία μας. Για το ποτάμι, ξέρετε. Ποιο? Το ποτάμι. Όχι. Όχι. Είναι το καινούργιο ποτάμι του Θεοδωράκη. Δεν το ξέρω, όχι. Το ποτάμι. Και αυτό ναι. Μαζί με την Ευρώπη. Έχω το ποτάμι. Δεν το ξέρω. Το ποτάμι το ξέρεις. Τι είναι αυτό. Το ποτάμι το ξέρω. Έχω μερικά ποτάμια εκεί κοντά στο σπίτι μου και έχουμε πλημμυρίσει. Αν δούμε θα τα φτιάξουν και τα ποτάμια και τις γέφυρες. Έχει θέσεις του Θεοδωράκης, ναι. Το νέο κόμμα του, είναι νέο κόμμα του ποτάμι. Ναι, το ξέρω μωρέ, το ξέρω. Μια τα ίδια, όλοι τα ίδια, τα ίδια είναι. Όλοι από τα ίδια, μια τα ίδια. Ναι, με την Ευρώπη είναι και αυτός. Με την Ευρώπη είναι και αυτός. Πού θα είναι και αυτός. Τα συμφέροντα, όπου υπάρχουν συμφέροντα, είναι, πάνε και αυτοί. Υπάρχει ένας που να πάει κόντρα στα συμφέροντα, κανένας. Δυστυχώς. Το ποτάμι, εγώ το ξέρω, το βλέπω μέσα, εύχομαι να μπει και αυτό μέσα, καλό παιδί είναι, δημοσιογράφος είδε από αυτό όλα, δεν λέμε κακό λόγο, εύχομαι να γίνουν νέα πάνω, να βάλουν νέα πάνω, να ενεργήσουν. Τώρα θέλουν παλιοί να φύγουν. Το ποτάμι το ξέρεις. Όχι. Από τις Ευρώπες είμαστε όλοι. Αλλά πώς πρέπει να είμαστε και ποιοι και πώς θα στηρίξουμε τις θέσεις της δικιάς μας εδώ. Αλλά το ποτάμι ξεκίνησε χθες, δεν ξέρουμε τι είναι, ποιο είναι, θα δούμε στην πορεία. Εξήγηλε το πρόγραμμά του και είναι υπέρ της Ευρώπης. Δεν να παραμείνουμε στην Ευρώπη και όχι στην έξοδο. Εγώ προσωπικά για μένα το καλύτερο ήταν να πάμε στη δραχμούλα μας, ναι στην Ευρώπη, αλλά όχι στο ευρώ. Έξω από τον ευρώ, να κάνουμε δικιά μας πολιτική όπως εμείς θέλουμε, ας πούμε.